Αναθεωρώντα προ τα κάτω τι αιαρινέ προβλέψει τη για την Κύπρο, η Κομισιόν εκτιμά ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,5% φέτο έναντι ανάπτυξη 0,4% που εκτιμούσε προηγουμένω. Και αυτό λόγω των κινδύνων που ελοχεύουν από τα κόκκινα δάνεια και την κατάσταση στη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά την αναργία, αναμένει οριακή αύξηση φέτο, αφού εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 16,2% και υποχώρηση στο 15,2% το 2016. Για τον πληθωρισμό, η Κομισιόν αναμένει από πληθωρισμό 0,8% φέτο και πληθωρισμό 0,9% το 2016. Ενώ για το δημόσιο χρέο, αναμένει υποχώρηση στο 106,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο το 2015 και αύξηση το 2016 στο 108,4% του ΑΕΠ. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει η ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 1,8% και στην Ευρωζώνη κατά 1,5%, αναβαθμίζοντας τις αρχικές της εκτιμήσεις κατά 0,1% και 0,2% αντίστοιχα. Σημειώνει επίσης ότι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης είναι η εχώρια ζήτηση και τονίζει ότι αναμένεται επιτάχυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης φέτος και ανάκαμψη των επενδύσεων τον επόμενο χρόνο.